Μέσα τώρα σε όλο αυτό το σκηνικό εξακολουθεί να είναι και η απειλή της χρήσης χημικών ή βιολογικών όπλων από την πλευρά της Ρωσίας, όπως η Δύση λέει, και με την Ρωσία βεβαίως να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για προβοκάτσια πάνω στο ίδιο θέμα. Έχουμε λοιπόν προειδοποιήσεις προς τον Πούτιν που προήλθαν από τον Σόλτς, τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, και θα μας τις μεταφέρει τώρα ο Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο. Καλησπέρα, Πόπη. Αν μου επιτρέπεις πρώτα να προσθέσω κάτι, επειδή ακούσαμε ότι ο κύριος Αμπράμοβιτς είναι και αυτός στην Κωνσταντινούπολη, σίγουρα ξέρουμε ότι είναι και ο κύριος Ρέντερ εκεί. Mm-hmm. Εδώ και καιρό, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα συμπεραίνουμε ότι κάποιοι ολιγάρχες ή κάποιοι άλλοι μένουν μόνιμα πια στην Κωνσταντινούπολη, την έχουν ως βάση τους, γιατί η Τουρκία δεν εφαρμόζει κυρώσεις, έτσι. Και φαίνεται ότι εκεί κινούνται και πιο άνετα. Ο Σρέντερ είναι μόνιμα κάτοικος Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ενδείξεις για αυτό που περιγράφεις, Παντελή, με τη διαφορά ότι η Δύση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Κάνει ότι δεν βλέπει. Κάνει τα στραβά μάτια. Τώρα να πούμε ότι σχετικά με αυτό που είπες, είχαμε δηλώσεις του καγκελάριου Σόλτς, καθώς όπως φαίνεται φοβούνται για μια χημική ή χρήση βιολογικών όπλων, καθώς δεν εμπιστεύονται πια τη Ρωσία. Όπως είπε ο Σόλτς, είμαστε σύμφωνοι ότι θα αντιδράσουμε με δραματικά αντιμέτρα εάν η Ρωσία τολμήσει να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην Ουκρανία. Mm-hmm. Ο ίδιος είπε επίσης ότι δεν έχουμε πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος στη Ρωσία. Αυτό λέει είναι απόφαση των Ρώσων. Είναι θέμα των πολιτών στη Ρωσία, αν αγαπούν τη δημοκρατία, να παλέψουν για αυτή. Δεν είναι δικό μας θέμα αυτό. Τώρα, σχετικά με τους εξοπλισμούς, είπε ότι εξοπλιζόμαστε επίσης γιατί έχουμε ένα γείτονα τη Ρωσία που δεν σέβεται πια τους διεθνούς κανόνες. Εξοπλιζόμαστε, λέει, ώστε κανείς να μην τολμήσει να μας επιτεθεί. Αυτό είναι και το μήνυμα που έστειλα, λέει, στον κύριο Πούτιν. Μην τολμήσεις. Έτσι απλά. Τώρα, σχετικά με τις κυρώσεις και το γεγονός ότι κατηγορούνται ότι χρηματοδοτούν έτσι το πόλεμο στην Ουκρανία αγοράζοντας ρωσική ενέργεια, ο καγκελάριος είπε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει κάτι με τα χρήματα που εισπράττει από την ενέργεια, καθώς αυτά μπαίνουν στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, η οποία είναι σε κυρώσεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συναλλαγματικά της από θέματα τα οποία έχουν παγώσει. Τέλος να σου πω ότι πριν από λίγο έκανε δηλώσεις και ο αντικαγκελάριος, ο κύριος Χάμπεκ, σχετικά με το θέμα της πληρωμής σε ρούβλια της ενέργειας από τη Ρωσία. Όπως είπε ο ίδιος, καθώς η Γερμανία είναι προεδρεύουσα των G7, όπως είπε ο ίδιος, οι G7 συμφώνησαν να μην πληρώσουν τη Ρωσία σε ρούβλια. Εάν το κάναμε, λέει, αυτό θα ήταν καθαρά μια καταστρατήγηση των συμφωνιών. Η Ρωσία, λέει, προσπάθησε να μας διασπάσει και πάλι, αλλά είμαστε ενωμένοι, δεν θα πληρώσουμε τη Ρωσία σε ρούβλια.